Just close your eyes, my love, let nature do the rest. Open up your wings, and with the wind we rise above to higher things. We'll forget. That become my skin, see a lie that burns within my meeting. I wish I chose darkness from cold. I wish I'd screamed out loud instead of found no meaning. I guess it's time I run for a way. Find comfort in pain. Oh, pleasure's the same. It just keeps me from trouble. Hides my true shape like Dorian Gray. I've heard what they say, but I'm not here for trouble. It's more than just words. It's just tears. Γεια σου Βάγκο, με λένε Γιάννη, καλά Χριστούγεννα. Με λένε Αριάδνη, χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ευχαριστημένο καινούργιο σώμα.
Γεια σου Βαγγέλη, με λένε Γεωργίνα. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε, καλά Χριστούγεννα. Γεια σου Βαγγέλη, είμαι η Δήμητρα. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Γεια σου Βαγγέλη, με λένε Δημήτρη και θα ήθελα να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλώς ήρθατε. Γεια σου Βαγγέλη, είμαι Εύα και έχουμε χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε και καλά Χριστούγεννα. Βαγγέλη, ελπίζω τα παιδιά να μην σε τρελάνανε. Είμαι η Μαρία Οικονομάκη και σου εύχομαι κι εγώ χρόνια πολλά. Suddenly, so strange, life wakes you up, things change. I've done my best, I've served my call, I thought I had it all. Yeah. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Το κολλάψα το μάτι. Λοιπόν. Γεια. Τι κάνετε, καλημέρα! Καλημέρα! Ήρθαμε εδώ να σας μιλήσει κύριε Οικονομάκη, αλλά εγώ προσωπικά ήρθα να κλέψω 3 διδακτικές ώρες μάθημα. Να είστε καλά! Ωραία. Η Πόπη θέλει να πει κάτι. Βασικά θέλω να κάνω ερώτηση. Είναι σχετικά με αυτό που είπατε πριν και συγγνώμη να σας προσβάλλω. Αλλά αν ακουστεί βασικά αφιδητικό. Τίποτα δεν υπάρχει αφιδητικό. Δεν υπάρχουν αδιάκριτες ερωτήσεις. Υπάρχουν κόμπλεξ που δεν μπορούν να δεχτούν. Μία ερώτηση γιατί είναι προσωπική και προσβάλλω εμείς τον εαυτό μας να το απαντήσω. Βασικά πριν συγνωρίσουμε, πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά, εγώ έτσι το θεωρούσα ότι ένα άτομο ή με κάποιο πρόβλημα ή αν έχει κάποια, όπως εσείς ας πούμε, δυνατότητα, το είχα σχηματίσει ότι θα μένει σπίτι. Είναι ένα άτομο καταδικασμένο μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί δεν μπορεί πώς θα ξεπεράσει. Περιορισμένο. Εντάξει, να πάει να βγει μια βόλτα. Και μπράβο σου το εκφράζεις σε ένα τέτοιο βήμα και είναι ειλικρινέστατο. Πραγματικά είχα μια έκπληξη όταν θα άκουσα ότι σπουδάζει και ότι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το περίμενα. Φαντάζομαι ότι εσύ είχες την ευκαιρία και προσπάθησες και άλλαξες άποψη. Πολύ πιο μεγάλη από σένα που έχουν τη θέση που θα μπορούσαν να βοηθούν. Τέτοιους ανθρώπους, ενώ είχαν τις ευκαιρίες, πέρασαν αυτά από την ύλη και τα είχαν τα βιβλία, δεν τα έχουν διαβάσει ποτέ, ούτε έρχονται να μας ρωτήσουν και συνεχίζουν και κάνουν πολύ αρνητικές ενέργειες για τους ανθρώπους με αναπηρία. Ακόμα και με το να μην ασχολούνται μαζί τους, ακόμα και μια παράληψη, είναι αρνητική ενέργεια εναντίον εμάς, ας πούμε, με κάποια ιδιαιτερότητα. Μπράβο που το έπεσε εδώ, στην τάξη, καθόλου προσβλητικό, γιατί αυτή είναι η επιτυχία του προγράμματος. Είναι τα email που έχω πάρει από όλους εσάς. Είναι η δική σου ειλικρινή άποψη που άλλαξε μέσα από την διαδικασία. Είναι τα παιδιά που ήρθαν χθες στο αεροδρόμιο, ξεπερνώντας τις δυσκολίες. Είναι η ησυχία όλων σας. Όταν ένα ραδιόφωνο για πρώτη φορά επιτρέψετε να πω, γιατί δεν έχω ακούσει αν έχουν βγει τέτοιες ενέργειες, ήρθε και είπε, γιατί να έρθει ένας άνθρωπος να μιλήσει σε αυτό το ράδιο, τι μπορεί να συζητάμε τώρα και πώς μπορούν τα παιδιά να συνεννοηθούν μαζί του, λες είμαστε από άλλους πλανήτες, είχε όμως δεν το έχω καταλάβει. Όλοι οι ειδικοί σας συμμετοχή είναι η επιτυχία του προγράμματος. Και βέβαια το επιβάλλατε καθηγητές, διευθυντές, συμβούλους στη διαδικασία να έρθουν να βοηθήσουν και εκτός σχολείου να συντονίσουν, να παρακολουθήσουν και να έχουν και την ίδια διάθεση και το ίδιο κέφι. Εσείς το κάνατε αυτό, δεν το υποχρέωσε κανένα σχόλικας, κανένα επάγγελμα σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το επιβάλλατε εσείς με τη δική σας στάση όλοι μαζί, γιατί κάποιος μόνος του δεν θα μπορούσε να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, ούτε να μάθει.
Εγώ πάλι πιστεύω ότι αν διαλέξουν άμεσα στο Άνθεα ήταν πιο εύκολο στο αν είσαι γενετής τυφλός ή αν αποκτήσεις κάποιο πρόβλημα μετά από κάποια χρόνια, πραγματικά δεν θα ήξερε τι θα έλεγα. Γιατί από τη μία το να είσαι γενετής τυφλός φυσικά έχει τα μειονεκτήματά του, το ότι έστω θα μπορούσες να φανταστείς το πώς είναι κάποια πράγματα έξω γύρω σου. Όμως, από την άλλη θα έλεγα ότι και πάλι δεν θα ήθελα να έχω μετά από χρόνια κάποιο πρόβλημα, γιατί έτσι ίσως να έχανα περισσότερα. Σίγουρα αλλάζει ζωή. Έτσι. Ας μην πούμε στη λογική της ζυγαριάς τώρα και πώς θα είναι καλύτερα. Κάθε τι που συμβαίνει όμως αλλάζει τη ζωή σου. Και πάντα να σκεφτόμαστε λίγο ότι υπάρχουν και χειρότερα. Έχετε δει πόσους πολέμους που σκοτώνουν παιδιά με το που γεννιούνται, είτε από την πείνα είτε από μια βόμβα που κανένας δεν είχε επιφυλάξει ως μέρος ενός παιδιού. Δεν μπορούσα να φανταστεί και πώς συμβαίνει. Πάντα λοιπόν υπάρχουν και χειρότερα. Και κάθε αλλαγή μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη προς το χειρότερο εναντίον μας. Οπότε ας μην παίρνουμε σε μια τέτοια εκεί, γιατί δεν θα φτάσει πουθενά και θα αγχωθούμε. Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves. Living either before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. Όμως από τότε είχα μάθει διαφορετική. Οι δασκάλοι με είχαν για χαμένο και τα σχόλια μου άλλαζα διαρκώς. Μια λέξη όμως από τότε έχω μάθει διαφορετικό. Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια, οι φίλοι φεύγουνε κι εμείς απ' την αρχή. Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει διαφορετική. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε,
όφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια, οι φίλοι φεύγουνε κι εμείς απ' την αρχή. Μια λέξη όμως διαρκώς να μας θυμίζει διαφορετική. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε.